Ασλανίδου, όπως προλογίσαμε, η οποία απαντά πρώτη φορά στους επικριτές της και στους συναδέρφους, γιατί δώσαν κάποια αρνητικά σχόλια για τη συμμετοχή της στο Voice 1. Απαντά αν θα είναι επίσης coach και για το Voice 2. Και θέλω να πάμε να ακούσουμε και μετά να σχολιάσουμε. Σώμα και ψυχή, φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Κυρία Ασλανίδου, καλώς ορίσατε στην πόλη μας. Καλώς σας βρήκα. Είμαι χαρούμενη που είμαι στη Θεσσαλονίκη ακόμα μια φορά. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή. Στο Voice 2 θα σας δούμε του χρόνου. Ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει στο Voice 2, γιατί ακόμα ζούμε το Voice 1. Τα παιδιά που βγήκαν από το παιχνίδι, όλο αυτό που ζήσαμε όλοι μας. Οπότε σιγά σιγά τα βήματα, ένα-ένα και πρώτο Θεός, καλά να είμαστε, θα δούμε. Το απολαύσατε αυτό το βήμα φέτος που κάνατε? Το απόλαυσα, ναι. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για μένα, γιατί άκουσα πάρα πολύ ωραίες φωνές, γνώρισα πάρα πολύ καλά παιδιά και ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία για μένα όλο αυτό. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς που έκαναν αρνητικά σχόλια με αυτή την απόφασή σας να συμμετέχετε στο Voice? Δεν έχω να απαντήσω κάτι, γιατί δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Νιώθω ότι η μουσική είναι παντού. Στις δύσκολες εποχές που ζούμε μας βοηθάει ακόμα περισσότερο. Ας μας κερδίσει η μουσική όλους, αυτό. Τίποτα άλλο, όλα καλά, όλα καλά. Και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της άποψής του. Έχουμε δημοκρατία και σέβομαι την κάθε άποψη πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Μήλο της μιλιάς, κορμί της αγκαλιάς.